Καλή σας μέρα, καλή επιτυχία. Είναι στιγμή, μέρα συγκίνησης, ευθύνης και δέσμευσης ότι βήμα-βήμα θα αποκατασταθούν τα δικαιώματα του πολίτη. Αυτό το δικαίωμα με την ΕΡΤ είναι δικαίωμα στη δημοκρατική, αδιαμεσολάβητη από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ενημέρωση του πολίτη. Βήμα-βήμα θα αποκατασταθούν τα δικαιώματα του πολίτη που ξυλώθηκαν, που καταργήθηκαν, καταπατήθηκαν από το καθεστώς του μνημονίου. Είναι επίσης μια μέρα όπου η χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Διότι αυτό που συνέβη με την κατάργηση της δημόσιας τηλεόρασης στη χώρα μας ήταν μια περαιτέρω εκδίωξη της Ελλάδας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα του κεκτημένου της δημοκρατικής και δημόσιας πληροφόρησης. Να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Κουτσούκο. Επειδή έχουμε μόνο 5-6 λεπτά μπροστά μας, δυστυχώς, θέλω να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης. Η διαπραγμάτευση χθες στην Οβραδινή, κύριε Φίλη, κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη για την ελληνική πλευρά και τι συνεπάγεται των όποιων εξελίξεων? Ο τελικός αποτελεσμός θα γίνει μόλις πέσουν οι υπογραφές. Mm-hmm. Χθες έγινε ένα σημαντικό βήμα και διαπιστώθηκε ότι τα ρήγματα είναι στην αντίπαλη πλευρά, στον χώρο των πιστωτών, και έτσι δημιουργούνται κάποιες ελπίδες βάσιμες, εγώ θα έλεγα βεβαιότητες, όχι απλώς ελπίδες, ότι θα έχουμε μια συμφωνία που θα είναι εποφελία του ελληνικού λαού και της ιδέας της ευρωπαϊκής πορείας. Εποφελία του ελληνικού λαού, και συγγνώμη που διακόπτω, όταν προβλέπονται ενδεχομένως κάποια νέα επίπονα μέτρα. Περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία, αλλά και μόνο η πτώση των πρωτογενών πλεονασμάτων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 14,2 δις εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τετραετία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο δεν θα βγει από την ελληνική οικονομία και κυρίως δεν θα βγει από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών και θα οδηγήσει σε καταβάρθρωση του κράτους πρόνοιας όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχουν μειώσεις μισθών και συντάξεων, δεν θα υπάρξει διάλυση των νοσοκομείων. Είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους και των εισοδημάτων. Κύριε Φίλη, ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος, για να μην κοροϊδευόμαστε. Στην αγορά έξω που έχω βγει και έχω δει ανθρώπους, μου λένε ότι από την ημέρα που έγιναν οι εκλογές, το εμπόριο δεν κινείται καθόλου. Άλλη είναι η εικόνα η επίσημη. Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε. Η εικόνα των εκπροσώπων των εμπορικών συλλόγων είναι ότι αυξήθηκε κατά 5% η κατανάλωση, το εμπόριο. Επίσης έχουμε και άλλα στοιχεία, τα οποία χωρίς να αμφισβητώ τα προβλήματα που είναι πολύ μεγάλα, αλίμονο, είναι όμως στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία δεν έχει καταβαραθρωθεί ο προβλήμα στους 4 μήνες, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ύφεση που διαμορφώθηκε, είναι η αλήθεια, από το μνημόνιο, ύφεση ανεργία, λιτότητα, αυτή η οικονομία, παρά τη θηλιά που πήγαν να τη περάσουν στο λαιμό οι πιστωτέ, άντεξε το τετράμινο. Για παράδειγμα, για 4ο συνεχή μήνα και ρεκόρ 15ετία, έχουμε τον Μάιο αύξηση των προσλήψεων έναντι των απολύσεων και των απολειών εργασίας. 87.000 νέες θέσεις εργασίας είναι το πλεόνασμα το Μάιο. Ρεκόρ 15ετίας, επαναλαμβάνω. Δεύτερον, έχουμε αύξηση στην βιομηχανική παραγωγή. Τρίτον, έχουμε αύξηση μικρή, κατά 5%, όπως λένε όμως οι ίδιοι έμποροι, στην κατανάλωση. Δεν θέλω να εξοραίσω την πραγματικότητα. Καθόλου. Ενδεχομένως και σε αυτό παίζει ρόλο και το πώς χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης κάποια πράγματα. Γιατί η κατατρομοκράτηση του κόσμου δεν είναι μόνο προϊόν της ουσίας και της καθημερινότητας, είναι και των όσων αφορούν. Δεν είναι μόνο, σωστά το είπατε. Δεν είναι μόνο, σωστά. Ωραία. Κύριε Κουτσούκο, εσύ.